All right, so this is the green room, the place where all the artists come after they sing in order to relax and gossip and eat and gossip. And gossip we shall, and I'll start with the one who opened tonight's competition. Hello, Tamta from Cyprus. Hello, hello everyone, and thank you for this amazing time. How was it to open tonight? It was great, it was great. Thank you so much. Now, Tamta. The crowd was amazing. I know, everyone were amazing, but I have a very sensitive subject I want to talk about. Last year, Cyprus almost won Eurovision. Yes, big fight. But in the end, they didn't. What do you think? Are the people of Cyprus angry with our Netta? No. No hate, only love. Thank God. I think Israel and Cyprus are very close and they love each other. There is no place for hate. Thank God. Only and good love. Luck tonight, Tamta. Good luck to Tamta. Thank you so much. Thank you. Το βλέπεις πώς το αντιμετωπίζουν. Είναι λίγο, είναι ιδρυκαδόρικο. Έτσι είναι, μα όλο αυτό είναι ιδρυκαδόρικο. Δεν είναι ο Παντζηνικολάου. Αυτός είναι παρουσιαστής του Big Brother, είναι ο Ασί Αζάρ, ο οποίος είναι ένας από τους 100 γκέι ανθρώπους που έχουν επιρροή. Είναι από τους πιο επιδραστικούς ομοφυλόφιλους. Ισχύει, του αρέσει το. Και την αμοιβή του από την παρουσίαση θα τη δώσει στους εκπροσώπους φιλότητας κοινότητας. Παιδιά, επειδή σχολιάζουμε και τις μετοχές, να πούμε ότι και σε τηλεοπτικό επίπεδο η παρουσίαση της βραδιάς από Ισραηλινής άποψης ήταν πάρα πολύ καλή. Τετράδα, ήταν πάρα πολύ καλή και η Μπαραφαέλη και ο κορυφαίος τηλεπαρουσιαστής του Ισραήλ και η καλή κυρία με το λευκό που είναι μια YouTuber με πολύ μεγάλη επιρροή. Δηλαδή, κατάφερε να σχηματίσουν μια τετράδα η οποία τα είχε όλα. Είχε πιάσει όλες τις κοινωνικές τάσεις και ήταν και μετρημένο και ισορροπημένο. Δεν πήγε κανείς να βγει μπροστά.